Καταρχάς να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτή τη σύσκεψη, μετά το δικό σας καλωσόρισμα. Οι περιοδίες αυτές και οι συσκέψεις όντως έχουν σκοπό να αναδείξουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, που αντιμετωπίζει για παράδειγμα εδώ τώρα που είμαστε η Πρέβεζα, αλλά και συνολικότερα όλη η περιοχή, ξεκινώντας από το πρωί με το νοσοκομείο, με τους φορείς, εργατικό κέντρο, σωματεία, αγροτικούς συλλόγους, εκτός από τους συλλόγους των γιατρών και των υγειονομικών, που κάναμε προσπάθεια να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζουμε μαζί σας σήμερα το απόγευμα αυτή τη συνάντηση, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, γιατί οι περισσότεροι αυτό είναι, ο ίδιος εργάζεται στο μαγαζί που έχει, σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο, και τον βοηθάει η γυναίκα του, τον βοηθάει το παιδί του, είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, άντε να έχουν και κάποιους εργαζόμενους κατά διαστήματα, ελάχιστους, όσους απαραίτητα για να βγαίνει η δουλειά, για να μπορεί να στοιχειοδός να υπάρχει η στοιχειώδης διαβίωση, τέλος πάντων, της οικογένειας. Και φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, με τα οποία είμαστε γνώστες και κοινωνία αυτών των προβλημάτων, και γι' αυτό άλλωστε προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, να πιέσουμε τους κυβερνώντες να τα επιλύσουν. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με το σε τι σύστημα ζούμε, ποιο δρόμο ακολουθούμε σε αυτή την ανάπτυξη που λένε οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες, και βεβαίως μέσα σε μια γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη και στην περιοχή μας και στη χώρα μας. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να αφαιρούμαστε από το γεγονός, για παράδειγμα συζητώντας για τα προβλήματά σας, ότι περάσαμε μια βαθιά οικονομική κρίση πάνω από μια δεκαετία. Η ανάκαμψη κάποια που πήγε να γίνει μετά την κρίση ήταν ανεμική, ασθενική ανάκαμψη, και ξανακυλήσαμε πάλι μετά την πανδημία και μέσα στην πανδημία με όξυνση των προβλημάτων όλων των ανθρώπων, όλων των κλάδων και όλων των κοινωνικών λαϊκών στρωμάτων. Και φυσικά βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Ξέρετε ότι η Ευρωζώνη δεν πάει καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Θα επιδράσει αυτό στην Ελλάδα καθοριστικά, και αν και οι εκτιμήσεις και του Κεντρικού Τραπεζίτη και άλλων οικονομικών παραγόντων και της κυβέρνησης είναι ότι άμεσα, ίσως το 2023, δεν θα είναι τόσο εμφανές το πρόβλημα, δεν θα το καταλάβουμε τόσο πολύ, όμως τα επόμενα χρόνια ανησυχούμε για το ποια θα είναι. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να λήξει, και όλες οι διακηρύξεις ότι θα υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια τέλος σε αυτό το τούνελ, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, δεν φαίνονται να επιβεβαιώνονται. Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, και κυρίως θα πρέπει να ενισχυθεί ο εργατικός λαϊκός κόσμος, δηλαδή η εργατική τάξη, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι λαϊκές οικογένειες. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δίνει πολλά εκατομμύρια εδώ στο κράτος, το οποίο βέβαια του τα δίνει όχι χαρισματικά, δεν είναι δανεικά και αγύριστα, θα τα γυρίσει, είναι χρέος, μπαίνει στο προηγούμενο χρέος που έχει το κράτος αυτό, θα το πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι μέσω και της άμεσης και της έμεσης φορολογίας, θα το πληρώσετε εσείς ως αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι αγρότες κλπ. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά. Και όλα αυτά τα λεφτά που έρχονται υποτίθεται για να επιδοτηθούν οι ασθενέστεροι, γιατί έτσι το παρουσιάζουν, στην ουσία πάνε μόνο σε λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ο τσακωμός, όπως θα βλέπετε που γίνεται στη Βουλή, γίνεται και από τα διάφορα κόμματα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, γίνεται για το σε ποιους από αυτούς τους ομίλους θα πάει η μεγαλύτερη πίτα και από τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βεβαίως ελάχιστα
ίσα-ίσα για κάποιο χαρτζιλίκι, να το πω έτσι, ή λίγες επιδοτήσεις θα πάνε σε αυτό που λέμε αυτοαπασχόληση, που λέμε μικρή επιχείρηση, μικροεπαγγελματία κλπ. Θα πάνε κάποια σε αυτό που ονομάζεται μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές οι μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως θα χρηματοδοτηθούν αυτοί που έχουν τάση να γίνουν μέλος και που έχουν σχέση με μεγάλους, που παίρνουν δουλειές από μονοπωλιακούς ομίλους, από πολυεθνικές, δηλαδή από μεγάλα funds, να το πω έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Και η μικρή επιχείρηση δεν πρόκειται να επιδοτηθεί στον αιώνα τον άπαντα. Κάποια που δίνονται, τα ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι για τα μάτια του κόσμου και είναι από τη μια τσέπη να μπαίνουν και από την άλλη να βγαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά ο επαγγελματίας ζει, ανοίγει το μαγαζί του, δουλεύει το μαγαζί του, έχοντας ως πελάτη τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον επαγγελματία, επιστήμονα, ξέρω το δικηγόρο που ζει εδώ στην πόλη, τον γιατρό, έχει επίσης τον αγρότη. Αυτοί είναι οι πελάτες του. Αυτοί θα το αφήσουν τα λεφτά. Όταν αυτοί σε αυτή την κατάσταση έχουν μειωμένο εισόδημα, έχουν μειωμένους μισθούς, δεν παίρνουν επιδόματα, κόβονται άλλες παροχές που παίρναν στο παρελθόν, όταν οι αγρότες δεν παίρνουν τα στοιχειώδη, δεν υπάρχουν όχι εγγυημένες τιμές, αλλά δεν παίρνουν ούτε καν το κόστος της παραγωγής, αυτό που ξοδεύουν για να παράγουν το προϊόν τους. Παίρνουν πολύ λιγότερα. Ας πούμε, στο ακτινίδιο του κοστίζει 35 λεφτά και του δίνει 30 ο έμπορας. Τι να κάνει, μπαίνει μέσα δηλαδή. Όχι να πάρει και στο μικρό, ένα μικρό κέρδος, να ζήσει στοιχειωδώς στην οικογένειά του και πολύ περισσότερο που δεν γίνεται αυτό να μπορέσει να καλλιεργήσει και τον επόμενο χρόνο, να ξαναβάλει παραγωγή η ίδια ή άλλη τέλος πάντων. Άρα όλα αυτά είναι ένα κουβάρι. Το ένα φέρνει το άλλο. Και δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Και φυσικά έχουμε ένα πληθωρισμό που τρέχει πλέον από ό,τι μας λένε και τα επίσημα στοιχεία σταθερά στο 9%, που σημαίνει ανατιμήσεις, σημαίνει ακρίβεια. Αυτά μετακυλίονται από το ρεύμα και την ενέργεια, που είναι και άλλοι παράγοντες εκεί που έχουν επιδράσει και δημιουργούν προβλήματα σοβαρά, και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στα τρόφιμα κλπ, σε αυτό που πάμε και αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Και φυσικά έχετε δίκιο όταν λέτε, γιατί οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται εξαντλούνται κυρίως στους μικρούς. Στο μικρομαγαζάτορα, σε αυτόν που έχει. Εδώ που τα λέμε, δεν βάλαν και κανένα χέρι σοβαρό σε μεγάλες επιχειρηματίες, σε βιομήχανους, σε εφοπλιστές. Και όχι μόνο σε αυτούς δεν βάλαν χέρι, αλλά τους επιδοτούν και από πάνω με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που έλεγα πριν, αλλά και τους φοροαπαλλάσσουν, τους έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, για παράδειγμα τους εφοπλιστές, άλλους τους έχουν αφορολόγητο και φορολογούν τον επαγγελματία, φορολογούν τον αγρότη, φορολογούν τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα κλπ. Άρα αυτό είναι το ζήτημα, και έχει δίκιο και ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου που μίλησε πριν, ότι το νομοθετικό πλαίσιο δυστυχώς γίνεται όλο και χειρότερο για όλους αυτούς που λέμε λαϊκά στρώματα, λαϊκές οικογένειες, επαγγελματίες κλπ. Και φυσικά γίνεται το πλαίσιο αυτό το νομοθετικό, όπως μας έχετε πει να το λέμε επανειλημμένα στην Βουλή, για κάποιους λίγους του μεγάλου κεφαλαίου, για αυτούς γίνεται, αυτοί ορίζουν και τι θα ψηφιστεί κάθε φορά και ποιος νόμος θα αλλάξει, και αυτό το βλέπουμε να γίνεται συνεχώς και αλλεπάλληλα και με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, είτε τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, είτε την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε τις άλλες τις συμμαχικές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και λοιπά, που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Και φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν πληστηριασμοί, να υπάρχουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να παίρνουν στον άνθρωπο αυτόν που πάλεψε μια ζωή για να φτιάξει, για να πάρει ένα διαμέρισμα, να πάρει ένα σπιτάκι, πρώτη κατοικία, να το βάζουν στον πληστηριασμό, να το παίρνουν, να του κάνουν κατάσχεση. Έχουμε μαγαζιά επίσης, μικρές επιχειρήσεις που γίνεται κατάσχεση, γίνονται πληστηριασμοί. Και αυτή η κατάσταση θα οξυνθεί. Εμείς δεν θα τους το επιτρέψουμε. Ξέρετε ότι είμαστε μπροστά σε όλα αυτά. Πάμε εκεί, έχουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς κατορθώσει να αποτρέψουμε το τελευταίο διάστημα, και το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Οι βουλευτές του ΚΚΕ βρίσκονται εκεί,
κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να πω ότι εμείς συμφωνούμε με τα αιτήματα. Υπάρχει μια δέσμη αιτημάτων. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις νόμου για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, για όλα αυτά τα προβλήματα και για μείωση του πλαφών, δραστική μείωση του πλαφών τώρα σε ρεύμα, σε φυσικό αέριο, σε καύσιμα, σε άλλα αγαθά και κατάργηση του ειδικού φόρου του ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και αυτό το ζήτημα. Φυσικά δεν τα ψηφίζουν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και μείωση της φορολογίας. Βάζουμε το ζήτημα του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Θα συνεχίσουμε να τα πω. Και φυσικά διαγραφή ή μείωση, τέλος πάντων, διακανονισμοί, αλλά οπωσδήποτε ακόμα και διαγραφή για σοβαρές κατηγορίες χρεών που έχουν σε εφορία, στο δημόσιο, τέλος πάντων, στις τράπεζες κλπ. Η κατάργηση του φόρου του τέλους επιτιδεύματος κλπ. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε και σε γραπτά, έχετε δει και τις προτάσεις νόμου, τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει στη Βουλή και τις παρεμβάσεις μας και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η διέξοδος είναι η αλληλεγγύη όλων, είναι η κοινή δράση, είναι η συμμαχία και η ενότητα εργατών, επαγγελματιών, αγροτών, επιστημόνων, νέων, γυναικών, συνολικά των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή την κατάσταση και είναι οι μόνοι που συνεχώς βάζουν το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν και βεβαίως σε μια προοπτική ρήξης με αυτό το σύστημα. Και ταυτόχρονα είναι και τι επιλογές κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί από τη μια μεριά βεβαίως αναμφισβήτητα και εμείς δίνουμε βάρος σε αυτό είναι το κίνημα, οι αγώνες, η άσκηση πίεσης, η διεκδίκηση προς τους εκάστοτε κυβερνώντες, τα Υπουργεία να επιλύσουν ζητήματα, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το ζήτημα ότι όταν έχεις μια πλειοψηφία κυβερνητική τώρα της Νέας Δημοκρατίας, πριν τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, παραπριν άλλης της Νέας Δημοκρατίας με άλλο πρωθυπουργό, με το ΠΑΣΟΚ μαζί ή πριν του ΠΑΣΟΚ, μονοκομματικές ή συνεργασίας, αλλά τέτοιες κυβερνήσεις ίδιας κοπής, με επιλογή από το λαό, με την ψήφο του, τότε βεβαίως είναι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Άρα λέμε ότι θα πρέπει και ο λαός, ο ελληνικός λαός και οι επαγγελματίες να σκεφτούν αυτά τα ζητήματα, να σκέψουν περισσότερο στην πρόταση του ΚΚΕ, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνούν, αν θέλετε, με τον γενικό στόχο ή με επιμέρους ζητήματα, πλευρές ή έχουν άλλες προτάσεις, να τις συζητήσουμε αυτές. Αλλά ξέρουν όμως ότι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στη Βουλή και παντού, μέσα στο κίνημα, η αλλαγή των συσχετισμών, όπως λέγονται, θα είναι σε όφελός τους. Δηλαδή θα πάρουν ανάσες ανακούφισης, θα επιληθούν ζητήματα, γιατί άλλο είναι εδώ που τα λέμε και να τα πούμε έξω από τα δόντια να έχεις 15 βουλευτές και να έχεις 15 ανθρώπους να τρέχουν σε όλη την Ελλάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πότε με τους πληστηριασμούς, πότε με το ένα ζήτημα, πότε με τις απολύσεις εργαζομένων, πότε με το άλλο, πότε με το παράλλο. Και άλλο να έχεις πολύ περισσότερους, δεκάδες βουλευτές, ευρωβουλευτές, αντίστοιχα δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους κλπ. Έτσι και η φωνή σου μπορεί να ακουστεί περισσότερο, γιατί και τώρα με αυτές τις λίγες δυνάμεις που έχουμε μας ακούνε πάρα πολύ. Και οι κυβερνώντες και τα άλλα κόμματα, πολλά ζητήματα έστω στα λόγια τα υιοθετούν ή τα υιοθετούν μόνο προεκλογικά, αλλά αυτό δείχνει και την άσκηση πίεσης. Άρα λοιπόν πρέπει να δυναμώσουμε αυτή τη δύναμη που μπορεί με συνέπεια, με σταθερότητα, με μαχητικότητα και με αποφασιστικότητα να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Αν έχετε κάποια υπομνήματα μπορείτε επίσης να τα δώσετε για να μας βοηθήσουν σε αναφορές, σε ερωτήσεις, σε υπερωτήσεις μέσα στη Βουλή κλπ. Εμείς εδώ είμαστε, οτιδήποτε θέλετε, ανοιχτή γραμμή να έχουμε και κατευθείαν με τον Περισσό, με την κοινοβουλευτική ομάδα, με την κεντρική επιτροπή, μαζί με την τοπική οργάνωση εδώ και της περιοχής, για να προβάλλουμε και να πιέζουμε στην κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν.